Μεγάλη νίκη. Δύσκολη. Συνεχίζουμε, έχουμε δρόμο ακόμα. Είστε ικανοποιημένοι από αυτό που κάνει η ομάδα φέτος? Είμαστε μια ομάδα. Μια ομάδα χωρίς. Είμαστε μια ομάδα που δεν πληρωνόμαστε, που δεν έχουμε. Παίζουμε για το χόμπι μας. Ερχόμαστε μόνο για τις προπονήσεις, την τρέλα μας. Και βγαίνει, αυτό μας βγαίνει. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστημένοι είμαστε. Τίποτα, δυστυχώς δεν βγάλαμε τον καλύτερο εαυτό μας, δεν είχαμε διάρκεια και ευθεία στο παιχνίδι μας. Εγκλωβιστήκαμε στο παιχνίδι του Άρη Νίκαιας. Σίγουρα η άμυνά μας θεωρώ ότι πήγε καλά, αλλά η επίθεσή μας, ειδικά στα τέταρτα και στα σούτα από μέση απόσταση και κυρίως από την απόσταση των 8-9 μέτρων, ήταν πολύ κακή. Με αποτέλεσμα να μην έχουμε καλό τελικό αποτέλεσμα και παρόλα αυτά στην ευκαιρία στον Άρη Νίκαιας τουλάχιστον μας βάλει αρκετά γκολ από εφηδιασμό, πράγμα το οποίο είναι πολύ αρνητικό για την ομάδα μου. Θεωρώ ότι κάναμε κακό παιχνίδι γενικώς, πήραμε αυτό που αξίζαμε. Πιστεύω ότι αν δεν διορθώσουμε κάποια πράγματα και ειδικά σε θέματα θελήσεως και πάθους μέσα στο παιχνίδι, σίγουρα τα πράγματα θα είναι δύσκολα. Εμείς με όλους τους παίκτες έχουμε κάνει μια συμφωνία, αν θέλετε, ότι κάθε παιχνίδι το βλέπουμε διαφορετικά. Για μας, αυτή τη στιγμή είχαμε μπροστά τη Χάνθ. Νομίζω κάναμε ένα καλό παιχνίδι και γι' αυτό κερδίσαμε. Από τη Δευτέρα δουλεύουμε για το επόμενο παιχνίδι. Σίγουρα είναι δύο πόντοι μέσα στο σακούλι των πόντων. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να μας χαλαρώσει, έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Στη διακοπή είναι αλήθεια ότι των Χριστουγέννων και λόγω της εθνικής ομάδας δουλέψαμε αρκετά και από εκεί και πέρα θέλω να πιστεύω ότι παιχνίδι με το παιχνίδι θα παίζουμε καλύτερα. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι ο Άρης είναι μια ομάδα που μετά από πάρα πολλά χρόνια ξαναγύρισε στην Α1. Οι αθλητές μου δεν έχουν εμπειρία από την Α1 και από εκεί και πέρα προσπαθούμε σε κάθε παιχνίδι να είμαστε καλύτεροι. Πόσο πίσω πάει η Χάνθ με αυτή την ήττα από τους στόχους που έχει θέσει? Πολύ, πολύ πίσω. Πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Δυστυχώς αυτή η ήττα είναι στα σχέδια που θέλαμε να βάλουμε. Ίσως είναι πολύ αρνητική.